εάν είναι νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση του Συμβουλίου του με μια απλή τροπολογία ενός Υπουργού χωρίς τη συνεννόηση και των δύο μερών. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά το τυπικό μέρος. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο ουσιαστικό. Αυτό μας ενδιαφέρει στην ουσία εδώ και ως Επιτροπή, όπως καταλαβαίνετε. Θα ήθελα να μου πείτε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργού στην ουσία πώς την ερμηνεύετε. Δηλαδή την εντάσσετε σε ένα γενικότερο πλάνο που υπάρχει σε ένα γενικότερο σχέδιο που υπήρχε, ή ήταν μια πρωτοβουλία έτσι ξεκάρφωτη, χωρίς να έχει αντικείμενο δηλαδή συγκεκριμένο? Οπωσδήποτε. Και βέβαια δεν σας κρύβω, εννοώ τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά σχετικά με την πώληση με την... Και συναρτώ απολύτως με τη διαδικασία που ακολούθησε. Να πάμε πάλι λίγο αργότερα, το 2014. Ο τότε υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, με την περίφημη επιστολή εκείνη, η οποία έχει σχολιαστεί εδώ ποικιλοτρόπως, γνωστοποιεί ότι ο κύριος Σάλλας επιθυμεί την παραίτηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του ΚΙΕΝ, και ότι και εκείνος με τη σειρά του ζητά να υποβληθούν οι παραιτήσεις κτλ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως και να το καταθέσουμε έτσι για τα πρακτικά της Βουλής, ευθέως όμως. Θεωρείτε ότι ο υπουργός είχε το δικαίωμα καταρχήν να υποβάλει ένα αίτημα τέτοιο στην ουσία του κυρίου Σάλλα προς την διοίκηση του ΚΙΕΝ, και βέβαια με δεδομένο που το γνωρίζετε πολύ καλά ότι από το νόμο 3452 και αργότερα τον 2082 ο Υπουργός Υγείας επόπτευε μόνο την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος, που είναι, όπως ξέρουμε, δηλαδή ο τρόπος παροχής υπηρεσιών υγείας και τρόπο άσκηση ιατρικού νοσηλευτικού επιστημονικού έργου. Ήθελα να μου το επισημάνετε αυτό. Ποιο ακριβώς, γιατί... Ναι, σας μπέρδεψα λίγο. Το εάν η υποβολή του αιτήματος του κυρίου Σάλλα μέσω του Υπουργού είχε νομιμοποιητική βάση, αν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Υπουργός, δηλαδή να ζητήσει... Για μένα είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το 14... Τότε... Παρακαλώ. Τότε πράγματι μας διηγεί ο κάθε τραπεζίτης. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Όχι. Αλλά όταν κάποιος γίνεται ιδανικός αυτόχειρας, και μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη, και δεν έχει ούτε έναν σύμβουλο να του πει τι γράφεις, ρε, και εκτίθεται έτσι, να τον χαίρεται ο πραγματικά λαμπρός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Μαρτίνη, με εκπλήσουν αυτά που λέτε, ομολογουμένως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης το εξής. Το 2014, αργότερα... Πότε, γιατί το Γενάρη εγώ παραιτήθηκα. Με συγχωρείτε. Το Γενάρη είχα παραιτηθεί. Ναι. Όχι, δεν αφορά δική σας ενέργεια, θέλω να πω, αλλά την εκτίμησή σας για αυτό που θα σας ρωτήσω. Ορίστηκε προσωρινή διοίκηση στο Ερίκος Ντινάν. Και ένα μήνα μετά... Όχι στον Ντινάν. Στον Ερυθρό Σταυρό. Προσέξτε. Ναι. Και είναι σημαντικό να διευκρινιστεί. Ως ανεξάρτητο ίδρυμα το Ντινάν, δεν αλλάζει διοίκηση εάν δεν τελειώσει η θητεία του Συμβουλίου ή αν έτσι αποφασίσει ο φορέας ο οποίος τον ορίζει. Ναι. Η δική μου θητεία είχε περιβληθεί με την έννοια της ισοβιότητας με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Αμφισβητήθηκε καταρχήν από τον κύριο Βιενόπουλο. Και τους τα πέταξα στη μούρη. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πρόεδρος. Αλλά μετά που έφυγαν οι άλλοι, ανεβίωσε
η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ξανά γίνα πρόεδρος. Μέχρι που αηδιασμένος, επαναλαμβάνω, από τα τεκτενόμενα, παραιτήθηκα οριστικά. Μάλιστα. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έγινε μετά από ένα μήνα πάλι διορισμός νέας διοίκησης, γιατί σε ένα μήνα αλλάζει δύο φορές η διοίκηση? Υπήρχε κάποιος λόγος, κατά τη γνώμη σας? Γνώμη δεν έχω, αλλά υποψιάζομαι ήταν μάχη κυκλωμάτων δικαστικής επιρροής. Μάλιστα. Εδώ να κάνω ένα συνειρμό με την παρέτηση που εκβιαστικά, όπως έχει κατατεθεί εδώ στη Βουλή, ζητήθηκε από το Μητροπολίτη Γλυφάδος. Όταν ανέλαβαν αυτοί ως διορισμένοι, πήρα εγώ, γιατί παρέμενα. Αυτοί σεβάστηκαν. Το Ντινάν δεν αλλάζει ως συμβούλιο. Και πήρα το σεβασμιότατο και τον παρακάλεσα, επειδή χίλια μίλια είχαν ακουστεί για τον Ερυθρό Σταυρό, να ψάξει μέχρι το Μεδούλι το τι συνέβη επί των ημερών μας στον Ερυθρό Σταυρό. Μετά βέβαια ακούω ότι αναγκάστηκε και αυτός σε παρέτηση. Μάλιστα. Δεν τον ξέρω όμως. Δεν τον έχω συναντήσει. Τηλεφωνικά μιλήσαμε. Μάλιστα. Ήθελα να σας υποβάλω άλλες δύο-τρεις ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση, την περίφημη έκθεση του κυρίου Ηλιαρόπουλου. Αποκλείεται να μιλήσω για ό,τι θέμα έχει με τον κύριο Ηλιαρόπουλο. Παρακαλώ. Έχει το δηλαδή δεν αρνείστε να σχολιάσετε οτιδήποτε. Άνθρωπο ασυνεπή και επίορκο, ο οποίος αντί να κάνει μελέτη βιωσιμότητας, κάνει συναθρήσεις για το αν θα βγω ή όχι πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, δεν θέλω να τον σχολιάσω, αρνούμε και θέλω να ξεχάσω και την ύπαρξή του. Πριν αυτού, νομίζω ότι τελειώστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σύντομο χρόνο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, για 8 λεπτά. Ποιος είναι?